Μιλήσαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για θέατρο και με θέατρο θα συνεχίσουμε. Αγαπάμε ούτως ή άλλως θέατρο και τέχνη και πολιτισμό στην εκπομπή. Και φυσικά με καλεσμένους εδώ στο στούντιο, τους προανήγγελα λίγο στην αρχή της εκπομπής και έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε. Ο ένας είναι πολύ γνωστό πρόσωπο εδώ στο μεταξύ μας και χαίρομαι που μπορώ να τον πω και φίλο μου προσωπικά, Θανάσης Μιχαηλίδης, και βέβαια μαζί του είναι και η Χρυσή Μπαχτσεβάνη και ο Γκάλ Ρομπίσα. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλά είστε. Ευχαριστούμε που είσαι πάλι μαζί μας. Εσύ, Θανάση, εντάξει, πάλι μεταξύ μας. Πάλι είσαι δρυμύτερος. Να είσαι καλά. Είχαμε μία μικρή έτσι, διακοπή. Δεν βγήκαμε τον Οκτώβριο. Εντάξει. Ήταν απαραίτητο όμως και επιστρέψαμε. Πρώτη βδομάδα, θυμίζω, τελειώνει σήμερα για αυτήν την τέταρτη σεζόν. Αλλά θέλω να μιλήσουμε για το Γλάρο, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, Θανάση και Χρυσή και Γκάλ. Γιατί καταρχάς τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Έχετε ξεκινήσει, έχετε μπει πολύ δυναμικά. Πέμπτες, Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακή, όλοι μαζευόμαστε Καμπέριο. Ναι. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, 19 του μήνα. 19 του μήνα κάναμε πρεμιέρα. Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Πραγματικά πήγαμε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος ανταποκρίθηκε και δόξα τω Θεώ ανταποκρίνεται ακόμα. Κάνουμε... παίζουμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με σχεδόν γεμάτο το θέατρο όλες τις μέρες, ακόμα και τις δύσκολες μέρες όπως είναι η Πέμπτη για παράδειγμα ή η Κυριακή, που πραγματικά είναι δύο δύσκολες μέρες. Να πούμε και τις ώρες, ότι η Πέμπτη είναι στις 7 και όχι, Πέμπτη είναι στις 9, Παρασκευή 9, Σάββατο 9, Κυριακή 7. Ναι. Σωστά. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Παρασκευόπουλου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάναμε πρόβες μαζί του στη Θεσσαλονίκη επί δυόμισι μήνες. Για αυτή την τιμή που μας έκανε και για αυτή την πρόταση να βρισκόμαστε σε ένα πραγματικά σπουδαίο έργο, με σπουδαίους ρόλους, που το σημαντικό όμως δεν είναι ακριβώς η ρόλη που παίζει ο καθένας, αλλά η ομαδική δουλειά που έχουμε κάνει για να βγει αυτό το αποτέλεσμα, για το οποίο νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Για αυτό που καταθέτουμε. Μήπως έχεις διαβάσει ερωτήσεις μου, Χρυσή, γιατί ήταν στα σχέδια να ρωτήσω για τον Γιάννη Μαρκοβόπουλο. Τις βλέπω εγώ. Τα περνάω εγώ. Κάτι γίνεται. Αφού λοιπόν το έφτασα, ξεκινήσω από εκεί, θα το πάμε αντίστροφα. Μιλάμε για τον Γιάννη Παρασκευόπουλο τώρα. Τι να πρωτοπούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς πώς είναι η εμπειρία να δουλεύετε μαζί του, έτσι που έχει αναλάβει το σκηνοθετικό κομμάτι, και οι κριτικές είναι πραγματικά εξαιρετικές. Εγώ νομίζω ότι τα παιδιά, γιατί έχουν ξαναδουλέψει, ειδικά η Χρυσή έχει ξαναδουλέψει με τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο και ο Γκάλ φυσικά. Εγώ δεν έχω δουλέψει. Δεν έχεις δουλέψει ξανά. Ναι. Τέλεια. Αλλά επειδή είναι και... θα πάμε στο Γιάννη να πω ένα έτσι πολύ μικρό... Είπε η Χρυσή ότι είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο έργο του Παγκοσμίου Θεάτρου. Με ρόλους και με πρωταγωνιστές. Θεωρώ σημαντικό, εγώ σαν Θανάσης Μιχαηλίδης και σαν ηθοποιός που είμαι πιο μεγάλος από τα παιδιά, το ότι συνεργάζομαι με νέα παιδιά και σε ρόλους στους οποίους κι εγώ κάποια στιγμή, εκείνα τα χρόνια που ήμουν πιο μικρός και στη σχολή και αργότερα, είχα δουλέψει τον ρόλο του, που κάνει ο Γκάλ τώρα, του Τρέμπλεφ, Κωνσταντίν Γαβριλόβιτς. Μιλάμε για δύο ρόλους. Η Χρυσή Μπαχτσεβάνη κάνει την Ίνα και ο Γκάλ κάνει τον Κωνσταντίν Γαβριλόβιτς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτά τα δύο τα παιδιά παίζουν αυτούς τους δύο ρόλους. Είναι σημαντικό για αυτούς, για τα παιδιά, σαν νέα παιδιά, σαν νέοι ηθοποιοί που ξεκινούν στην ουσία με μεγάλους ρόλους. Είναι ρόλοι οι οποίοι είμαστε πολλοί ηθοποιοί, οι οποίοι πάντα τους συνοριστήκαμε, αλλά δεν θα τους παίξουμε ποτέ. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνεις τα πρώτα σου βήματα, ειδικά για τον Γκάλ που είναι ο πρώτος του ρόλος, να λέω ότι ξεκίνησα την πορεία μου και τη ζωή μου στο θέατρο, γιατί θα έχει πολύ μεγάλη πορεία και ο ένας και ο άλλος και τα δύο τα παιδιά στο θέατρο, γιατί τους θεωρώ πολύ καλούς ηθοποιούς, με ανοιχτό μυαλό, και θα έχουμε τη χαρά να τους βλέπουμε πολλά χρόνια ως πρωταγωνιστές στο θέατρο. Και εσύ να ξέρεις ότι είχες στους πρώτους ρόλους σε συνέντευξη αυτά τα δύο παιδιά. Και βλέπετε, Χρυσή και Γκάλ, γιατί πραγματικά αγαπάμε Θανάση Μιχαηλίδη. Έτσι, ο άνθρωπος καταρχάς λειτουργεί σαν συμπαρουσιαστής, όχι μόνο σαν συνεντευξιαζόμενος. Και δίνει και εξτρά πληροφορίες. Οπότε, καταλαβαίνεις, Γκάλ, έρχεται ερώτηση για τον πρώτο μεγάλο ρόλο, αλλά Χρυσή, πες μου λίγο για τον Γιάννη τον Παρασκευόπουλο. Σκέφτηκα, λέω, τον Παρασκευόπουλο. Το κρατάω, μην νομίζεις. Όχι, είναι. Σημειώσεις.
Νομίζω ότι είναι ένας... δημιουργεί με βάση τους ανθρώπους που έχει απέναντί του. Δεν έχει δηλαδή κάτι εκ των προτέρων στο νου του και με βάση αυτό ζητάει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Καταρχάς δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, νομίζω. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η διαδικασία και αυτό είναι το πολύ ωραίο και το τι άνθρωποι είμαστε εμείς που απαρτίζουμε αυτό το θίασο. Ο καθένας να καταθέσει αυτό που πραγματικά είναι, τη δική του αλήθεια σε σχέση με το ρόλο και το έργο στο οποίο βρισκόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό φωτίζει ο Γιάννης. Είναι πολύ απαιτητικός, αλλά και για μένα που τον γνωρίζω και τα προηγούμενα 2 χρόνια, νομίζω ένας εξαιρετικά τρυφερός και δοτικός άνθρωπος και σκηνοθέτης και τον ευχαριστώ ειλικρινά πολύ για την ευκαιρία που μου δίνει. Και όπως έχει πει και για εμάς τους δύο, επειδή είμαστε πραγματικά μικροί για αυτούς τους ρόλους, θεωρείται δηλαδή, προτιμά να κάνουμε λάθη και όμως να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης παρά να είμαστε σωστοί όπως θεωρείται το σωστό στο θέατρο, που δεν το πρεσβεύει αυτό το πράγμα. Πάνω σε αυτό που είπε ότι είναι απαιτητικός ο Γιάννης, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στη δουλειά ότι δεν επαναπαύεται και δεν σε αφήνει και να επαναπαυτείς. Δηλαδή, συνέχεια σου ζητάει κάτι παραπάνω. Μπορεί μία μέρα να σου ζητήσει κάτι, την επόμενη μέρα να το βρεις, αλλά την επόμενη θα σου ζητήσει κάτι ακόμα. Που εμένα αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ σαν δουλειά, το ότι πρέπει πάντα να ψάχνω κάτι καινούριο. Και ουσιαστικά πάντα εξελίσσει και τον εαυτό σου, έτσι, και το πώς θα υποδηθείς το ρόλο, πώς θα ανέβεις στη σκηνή. Είναι σημαντικό ότι αυτό που κάνουμε στη δουλειά αυτή, αυτό που κάναμε στις πρόβες και αυτό που εξακολουθούμε να κάνουμε, ακόμα και με τις παραστάσεις, είναι ότι ψάχνουμε. Βουτάμε μέσα σε ένα κείμενο, σε ένα έργο, βουτάμε όλοι μαζί, βουτάμε στο βλέμμα μας ότι είμαστε ζωντανοί επάνω στη σκηνή και παίζουμε και πρέπει να δουλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι αυτό το πράγμα που αγαπήσαμε, εγώ τουλάχιστον, αυτό που αγάπησα στο θέατρο και στις σχολές μας. Mm-hmm. Στις σχολές που ήμουν δηλαδή, γιατί αυτό ήταν που αγαπούσαμε. Το μεγάλο μας πρόβλημα κάποιων ανθρώπων ήταν τι κάνουμε όταν τελειώσει η σχολή. Γιατί ξέρεις ότι όταν βγαίνεις στο χώρο, λες θα δουλέψω πάλι. Θα δουλέψω, γιατί η δουλειά είναι η πρόβα. Και πόσο θα δουλέψω. Έτσι, στην επανάληψη, αυτή και όχι μόνο στην επανάληψη, ως κείμενο για να μάθεις κάτι, τα λόγια σου τέλος πάντων, αλλά όσο στη βουτιά αυτή που κάνουμε μέσα στο κείμενο, πάνω στις συγγραφείς, πάνω στις σκηνοθέτες, γιατί ακολουθούμε ένα θέλω που έχει ένας σκηνοθέτης. Mm-hmm. Όσο και να μην το έχει αυτό που είπε και η Χρυσή, ότι κάθε μέρα ανακαλύπτει πράγματα, οπωσδήποτε κάπου υπάρχει ότι θέλω να κάνω αυτό. Αυτό το θέλω είναι καλό ότι αναιρείται κάθε φορά και στον ίδιο το σκηνοθέτη. Ότι με βάση τον Γκάλη, τη Χρυσή, τον Γιάννη, τον Θανάση, τον Κώστα κτλ. Βρίσκω και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα και προχωρώ. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Και μιας που το ανέφερες, Θανάση, ήθελα να το ρωτήσω, επειδή μιλάμε για ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, που ουσιαστικά παίζεται έτσι πιο έμπειροι, πιο νεαροί, πιο έτσι, αν θέλεις, με περισσότερη εμπειρία στο θέατρο λιγότερο, κυρίως φυσικά να αποφύγουμε και στη Χρυσή και στον Γκάλη, έτσι πώς είναι αυτή η συνεργασία μεταξύ σας, γιατί το λέω πολύ συχνά και το έχουμε πει και με τον Θανάση, το θέατρο είναι ομαδικό άθλημα, είναι ομαδικό παιχνίδι, οπότε φαντάζομαι βοηθάει και εσάς και αντίστοιχα και τους παλαιότερους ηθοποιούς η αλληλεπίδραση που έχετε μεταξύ σας. Σίγουρα είναι ένα μάθημα. Δηλαδή βλέπεις τους μεγαλύτερους και όχι μόνο τους μεγαλύτερους. Βασικά οι μεγαλύτεροι νιώθω πως έχουν μια πιο μεγάλη άνεση στο να ανοιχτούν χωρίς να κριθούν από τον εαυτό τους, χωρίς να τους νοιάζει αν θα κριθούν από τους υπόλοιπους. Οπότε σίγουρα η Γιώτα, ο Θανάσης τους βλέπεις και λες κάθε φορά, α, τι ωραίο αυτό που καταφέρνει να ανοιχτεί έτσι και αχ, να το κλέψω αυτό, να το έχω στην αποθήκη μου, ας πούμε. Κάτι τέτοιο λέει και ο Τριγκόρη κάποια στιγμή στο έργο. Ο Τριγκόρη είναι, τον παίζει ο Γιώργος ο Βεργούλης. Αυτό και βλέπεις και από τους νεότερους εννοείται το πώς ξεδιπλώνονται σιγά σιγά και νομίζω πως είναι αυτό, είναι πραγματικά μάθημα και έτσι λίγο να κλέβεις λίγο από τον καθένα για να δημιουργείς κάτι για σένα, ας πούμε.
Και μια που αναφερθήκατε, να αναφέρω και τα υπόλοιπα ονόματα, έτσι εκτός από εσάς τους τρεις. Έτσι είναι η Γιώτα η Φέστα, ο Γιώργος ο Βεργούλης, ο Στέλιος ο Νίνης, η Ζωή ο Ανίδη, Αρτέμις Χαραλαμπίδης, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Γιάννης Κοντός και Λάβρος Δραματικός. Έτσι νομίζω τους αναφέραμε όλους. Ναι, είναι 11 μας έχεις πει όλους. Ναι. 11 είμαστε. 11. Πρέπει να. Άμα τις ξέρεις θα τους ξαναπώ. Για αυτό τα σκονάκια. Σε αυτό που είπε ο Γκάλτ, είναι σημαντικό ότι. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι. Πολλά περισσότερα πιστεύω ότι παίρνω εγώ από τους νέους ανθρώπους. Γιατί πραγματικά μπορούν και προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι αλλιώς οι ιδέες. Είναι αυτό το πράγμα που ψάχνει και ο Τρέμπλεφ ως ρόλος, ο Γκάλ ως ρόλος μέσα στο έργο. Νέους τρόπους έκφρασης, νέα πράγματα. Πραγματικά και νομίζω ένας πιο παλιός ηθοποιός με πιο ανοιχτό μυαλό λίγο. Έτσι, και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός μπορεί να επωφεληθεί πάρα πολύ από ηθοποιούς οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα και τώρα και στο μέλλον. Και θεωρώ πραγματικά τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, γιατί αισθάνομαι πολύ. Πιστεύω ότι ίσως να ήμουν πολύ πιο κουμπωμένος ακόμα και στις πρόβες από ό,τι ήταν τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είχαν αυτό το πράγμα το οποίο είναι αυτό το ανοιχτό, το τόσο κοντινό και με τις σχολές και με το θέλω μου, από ότι ένας πιο παλιός ηθοποιός θα. Τώρα κάτι σε λες, πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να αποδείξω κάτι. Πρέπει. Ενώ δεν έπρεπε να γίνει τίποτα. Τίποτα. Και τα παιδιά βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά βλέπεις ότι και ο Τρέμπλεφ λέει σε ένα σημείο. Σημασία δεν έχει να βρίσκεις καινούργιες φόρμες, αλλά να γράφεις χωρίς να τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Ναι. Να γράφεις γιατί κάτι βγαίνει αβίαστα από την ψυχή σου. Οπότε, ναι, ίσως. Okay, μπορεί εμείς να φέρουμε κάτι καινούριο. Αλλά νομίζω πως εσείς είναι. Έχετε καταφέρει το αβίαστο, αυτό που έρχεται μέσα από την ψυχή. Mm-hmm. Οπότε νομίζω πως, δεν λέω ότι και εμείς, okay, κάτι φέρουμε από την ψυχή μας, αλλά έχουμε και κάποιους συνδυασμούς, ενώ εκεί υπάρχει κάτι πιο γήινο, κάτι πιο σίγουρο. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Αυτό τον αγαπάμε πολύ. Όλο αυτό βέβαια μου οδηγεί πολύ ωραία σε μια συζήτηση που ήθελα να κάνω, έτσι, μια σημείωση που είχα, σε σχέση με το ίδιο το κείμενο, με τον ίδιο το γλάρο, το οποίο, εντάξει, να πούμε, είναι διαχρονικό, συνεχώς ανεβαίνει, συνεχώς το αγαπάει ο κόσμος, το αγαπάει το κοινό, κάθε φορά μας κερδίζει κάτι. Τι είναι αυτό που έχει αυτό το συγκεκριμένο έργο και κερδίζει ανέκαθεν τους θεατές, έτσι, όσες φορές. Και να ανέβει, πάντα πάει καλά. Ως κείμενο, αυτό που λέμε το κερδίζει τους θεατές, είναι και αυτό κάτι σχετικό. Έτσι. Γιατί θεωρείται ένα. Καταλάβεις, αναβαίνει συνεχώς, έχει συνεχώς ανεβάσματα, συζητιέται συνέχεια, δεν είναι ένα έργο το οποίο παίχτηκε μια περίοδο και τελείωσε. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε σε συγκεκριμένη παράσταση. Έτσι πιστεύω. Πρέπει να μείνουμε σε συγκεκριμένη παράσταση, η οποία κατ' εμέ είναι μια παράσταση εντελώς διαφορετική από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Με αλήθειες, η βάση στον Τσέχοφ είναι η αλήθεια και ο άνθρωπος. Το προσωπικό του πρόβλημα, το οποίο μπορεί να μαζευτούν 15 προβλήματα για να αναδειχθεί ένα. Ή το ένα πρόβλημα να σπάσει σε 15. Έτσι είναι και οι πρωταγωνιστές που είπαν για τα παιδιά πριν, ότι δεν έχει πρωταγωνιστές που κατ' εμέ έχει, έτσι, έχει, γιατί τα προβλήματα είναι άλλα εδώ, άλλα εκεί, άλλα πιο πάνω. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα ανεβάσματα του έργου αυτού. Mm-hmm. Πώς δηλαδή το αντιλαμβάνεται ένας σκηνοθέτης και πώς θέλει να το παρουσιάσει. Πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί αυτή τη στιγμή που ο Γιάννης Παρασκευόπουλος είπε: θέλω να κάνω, θα κάνω αυτή την παράσταση και θέλω να την κάνω με τον συγκεκριμένο τρόπο που παρουσιάζεται τώρα στο Διπεθέ Ιωαννίνων. Έτσι. Αυτό σε συνεργασία με Διπεθέ που είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, να το τονίσω. Με τη Λάρισα. Διπεθέ Ιωαννίνων. Χρυσή. Η Χρυσή ήθελε, ναι. Ναι, εγώ ήθελα απλώς να πω ότι νομίζω ότι μιλάει για τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχολούν και εμάς στη ζωή μας. Δηλαδή, για τον έρωτα, για την προσωπική βελτίωση που επιθυμεί ο καθένας από εμάς για τον εαυτό του, σε σχέση με τη δουλειά του, σε σχέση με τους φίλους του, σε σχέση με τα παιδιά του. Για τις σχέσεις όπως μάνα, γιος, κορίτσια, αγόρια, μεγαλύτερη, μικρότερη, που πάντα, νομίζω, όλοι ασχολούμαστε στη ζωή μας μέρα νύχτα με αυτά τα ζητήματα και δεν λύνονται. Για τα μεγάλα όνειρα που έχει ο καθένας, που στο συγκεκριμένο έργο
τα προσδιορίζει με βάση το θέατρο, και, γιατί περισσότεροι ασχολούνται είτε με την συγγραφή είτε με το θέατρο, αλλά αυτά μπορείς να τα γενικεύσεις και ο καθής μπορεί να κάνει την αναγωγή στη δική του ζωή. Νομίζω ότι μιλάει για τα, πιο καυτά, ας πούμε, ζητήματα. Αυτό, ναι. Και για το συμβιβασμό, ένα συμβιβασμό τον οποίο κανείς ποτέ δεν τον θέλει. Πάντα θεωρείται αυτό το ασυμβίβαστο και κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι δεν υπήρξε πιο συμβιβασμένος από, αυτόν, από μένα, από τον καθένα. Ένας αγώνας είναι πάντα σε μια ζωή, μέσα σε μια πορεία ζωής, ότι να γίνει θέλω αυτό, θέλω εκείνο, αλλά το ανικανοποιητό, αυτό που, δηλαδή ο δικός μου, ο άνθρωπος, ο ρόλος που έχω εγώ, φτάνει κάποια στιγμή στην, μια συγκεκριμένη ηλικία και το μόνο που λέει είναι θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Ναι, και παρό... παρόλο και περνούσε η ζωή του δίπλα του χωρίς να την ζει στην ουσία. Μια καλή ζωή προφανώς. Έζησε αυτός ο άνθρωπος, ο ρόλος, ο Σόρι. Και παρόλο που ας πούμε μπορεί κανείς να, δει ότι είναι ματαιωμένοι οι ήρωες και ότι δεν τα έχουν καταφέρει, νομίζω ότι αυτό που καταφέρνει ο Γιάννης και εμείς με, αυτή την πρόταση που κάνουμε πάνω στο Γλάρο είναι ότι να φύγει κανείς με την ελπίδα ότι μπορεί να συνεχίσει και να διορθωθούν τα πράγματα αν το επιθυμεί και αν συνεχίσει να πιστεύει και να προχωράει μπροστά. Και είναι πολύ σημαντικό, το είπαμε και λίγο πριν, αυτή η συνεργασία των δύο ΔΠΘΕ και γενικότερα να έχουμε τέτοιες παραγωγές από ΔΠΘΕ. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ κυρίως σε εσάς, Χρυσή και Γκάλ, γιατί εντάξει, το Θανάσης είναι γιανιώτης πλέον. Γέρος, μεγάλος είναι. Ας πούμε στα νέα τα παιδιά. Έχουμε υιοθετηθεί βασικά εμείς από την πόλη, νομίζω, Θανάση, γιατί είμαστε και δύο. Μακάρι, γιατί. Εκτός. Εντάξει, είναι μια πόλη που προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και στον πολιτισμό. Και είναι και κατάλληλη για Τσέχοβ, μου φαίνεται, και για Γλάρο. Ναι, είναι. Νομίζω σαν ατμόσφαιρα. Έχει τη λίμνη. Έχει και η λίμνη, σωστά. Αλλά μου φαίνεται σαν ατμόσφαιρα. Είναι η λίμνη, είναι πολλά πράγματα. Είναι αυτό το στοιχείο το, και με τις ομίχλες και με την βροχή. Αυτά, το οποίο λίγο σε προσγειώνει και σε κάνει και αυτά. Και θεωρώ πολύ τυχερό τον κόσμο των Ιωαννίνων και γενικά την περιοχή που μπορεί και έχει την ευκαιρία να βλέπει τέτοιες παραστάσεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή ένας σκηνοθέτης της αξίας του Γιάννη Παρασκευόπουλου να πει ότι ναι, πάω και κάνω, και όμως ναι. Και όμως ναι. Και όμως έγινε. Και όλο αυτό έχει να κάνει πάνω απ' όλα και με το ΔΠΘ. Τι ΔΠΘ έχεις. Δεν ήταν σε ένα άλλο ΔΠΘ, γιατί δεν θέλω πάλι να αναφερθώ σε άλλα ΔΠΘ και τα λοιπά, γιατί προέρχομαι και εγώ από ένα τόπο τον οποίο έχω παιδευτεί και παιδεύεται ακόμα δυστυχώς στο τόπο και το θέατρο απίστευτα. Οπότε η ερώτηση λοιπόν που ήθελα να κάνω έτσι, με όλη αυτή τη συζήτηση είναι, Χρυσή και Γκάλ, έτσι πώς είδατε τα Γιάννενα και το κοινό των Ιαννίνων, πάντα θεατρικά εννοώ, που έχει αγκαλιάσει πραγματικά αυτή την παράσταση και είμαι σίγουρος ότι θα την αγκαλιάσει για όσο διαρκέσει μέχρι τις 17 Φλεβάρι, νομίζω, έτσι. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να δουλεύεις κάπου που δεν είναι η έδρα σου και δεν το ξέρεις το μέρος, οπότε ούτε τους ανθρώπους, πρέπει να τους κερδίσεις από το μηδέν. Και νομίζω ότι είναι πολύ, εμένα με χαροποιεί πολύ να μην με ξέρει κάποιος εμένα και κανέναν από εμάς και να έρχεται να δει θέατρο για το έργο ή για το σκηνοθέτη που μπορεί να ξέρει ή ακόμη και επειδή μπορεί να άκουσε κάτι καλό ή και κακό, ενώ δεν έχει καμία σημασία, να επιλέγει από μόνος του να έρθει να δει. Η χαρά είναι πολύ μεγαλύτερη από το να έρθει κανείς κάπου που ξέρει ποιος είσαι και τι θα δει και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα Γιάννα, μου έχουν αρέσει πολύ, βέβαια ομολογώ ότι βρέχει πάρα πολύ και μας έφαγε και λίγο το κρύο, αλλά... Είμαστε λίγο στο Λουδίνο της Ελλάδας. Ναι, είμαστε. Ρίχνει και λίγο χιόνι. Ρίχνει και λίγο χιόνι. Καλά, είμαστε στο χιόνι και στο... Φέτος πετύχατε και το χιόνι, αλήθεια είναι αυτή. Ναι, αλλά νομίζω ότι η φιλοξενία και το ότι το ΔΠΘ επιλέγει να ανεβάσει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος των μεγάλων, δεν ξέρω, θεσμών, πώς να το θέσω, των κρατικών, των εθνικών θεάτρων και των ΔΠΘΕ. Αν δεν ανεβούν από αυτά τα θέατρα, νομίζω ότι είμαστε χαμένοι ηθοποιοί. Πραγματικά, δηλαδή... Δεν υπάρχουν μεγάλες παραγωγές. Ναι, αυτές είναι οι παραγωγές, νομίζω, για ανθρώπους που μπορούν να τις στηρίξουν και που έχουν κάποια κρατική βοήθεια οικονομική. Και εκτός από αυτού πρέπει να λειτουργεί και σαν κοιτίδα πολιτισμού ούτως ή άλλως. Κάθε ΔΠΘΕ στον τόπο του και εδώ επιτυχάνεται με πολύ όμορφο τρόπο με τέτοιες παραγωγές. Δεν ξεχνάς ότι και πέρυσι και πρόπερσι εγώ έκανα κάποιες παραγωγές που ήμασταν οι Έλληνες, το Τάβλι με το Στέλιο τον Ήλιο, που ήμασταν δύο άτομα. Οπωσδήποτε μπαίνεις σε μια διαδικασία και λες, ναι, γιατί όχι πιο μεγάλα. Δηλαδή, όσο κλείνεις,
όσο κλείνεις, κλείνεις και τον εαυτό σου, κλείνεις και την προσφορά που μπορεί να έχεις. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 11 ηθοποιοί. Είναι 5 παιδιά που είναι από τα Γιάννενα, που μένουν εδώ. Μένουν εδώ, δηλαδή. Μάλλον άλλοι μένουν ή έχουν καταγωγή από εδώ. Χρησιμοποιούνται εδώ. Έτσι, ναι. Αυτό ακριβώς. Και είναι και άλλα 5 παιδιά, 6 παιδιά που βρήκαν δουλειά, φύγαν από τον τόπο τους και ήρθαν εδώ. Και αυτό επιλογή είναι ότι φεύγω από τον τόπο μου και πάω κάτω. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Σαφέστα. Δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει ένα διπεθέ το οποίο έχει ανοίξει. Δύο διπεθέ, μάλλον, που ανοίξαν το δρόμο τους και είπαν ότι θα κάνουμε μια μεγάλη παραγωγή επιτέλους. Mm-hmm. Δεν θα πάμε ούτε με τον μόνο τον Μιχαλίδη, ούτε μόνο τον Ρομπίσα, ούτε. Πάμε να κάνουμε ένα έργο και κλασικό. Αλλιώς δεν θα ξαναπαίξουμε Τσέχοβ, δεν θα ξαναπαίξουμε Βίλιαμ, δεν θα παίξουμε ούτε Σέξπιρ, δεν θα παίξουμε αρχαίο δράμα, το ξεχνάμε αυτό έτσι καλώς. Γιατί υπάρχει αυτός ο χορός που είναι 15 άτομα ή 10 και πάει λέγοντας. Και όμως εδώ πέρα έγινε. Και ίσως δείχνουν και το δρόμο ότι η απάντηση είναι στη συνεργασία πάντα και όχι στο μόνο με παροπίδες κινούμε μπροστά σε ένα συγκεκριμένο. Αλλιώς θα φτάσουμε σαν το. Ότι έχω γράψει ένα έργο το οποίο είναι εκπληκτικό γιατί το έχω σκηνοθετήσει και εγώ. Παίζω κιόλας, έχω κάνει και τα φώτα και έχω γράψει και μια μουσική απίστευτη που να δεις και το χορό. Μια χαρά. Έτσι, δηλαδή, μόνοι μας. Σωστό. Γκάλια, πες μου κι εσύ για τα Γιάννενα και το κοινό μας εδώ. Τα Γιάννενα εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και αρχιτεκτονικά και η λίμνη. Πήγαμε τις προάλλες και στις Λυγκιάδες που ήταν πανέμορφες και έχουν μια τρομερή ιστορία που μας την είπε ο Γιάννης ο Κοντός, που είναι από τα Γιάννενα, συνάδελφος, ναι. Κάνει τον Μετβεντέγκο στην παράσταση. Καταρχάς, μπράβο σου που δεν άρχισε το, που δεν κάνει τη Σαρδά. Τα έχετε μάθει τα ονόματα. Δεν τα επιχειρώ επίτηδες, φίλοι τηλεθεατές, δεν ξέρετε. Εντάξει, το δουλεύουμε πολύ καιρό το έργο. Ναι, οπότε μάθαμε και αυτή την ιστορία για τις Λυγκιάδες που ήταν τρομερή, ανατριχιαστική. Πραγματικά είναι πολύ όμορφα. Τα χαλάω κι εγώ με τον καιρό λίγο που βρέχει η συνέχεια. Το κλασικό πρόβλημα όταν όσο έχουν δύο πρώτες. Θα θέλαμε να βγούμε λίγο παραπάνω, να δούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Αυτό. Και όσον αφορά το κοινό, έχω προσέξει ότι πρώτα απ' όλα ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Χρυσή, που δεν το είχα σκεφτεί αυτό, το ότι ξεκινάμε από το μηδέν με τους ανθρώπους εδώ πέρα. Και το άλλο είναι ότι νιώθω πως είναι. Πως είναι αρκετά δοτικό. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με την παράσταση αυτό ή αν έχει σχέση με το κοινό των Ιωαννίνων, αλλά νιώθω πως είναι δοτικό ότι δεν φοβάται να γελάσει, δεν φοβάται να συγκινηθεί, να μιλήσει πολλές φορές. Τις προάλλες μαλώνουμε σε ένα σημείο με την Χρυσή, η Νίνα και ο Τρέπλευς στη σκηνή και κάνει κάποιος από το κοινό «Ε! που ήταν τρομερό σαν εμπειρία το να. Το να έχει μπει τόσο πολύ μέσα κάποιος που να θέλει να μιλήσει. Και όντως έχω μιλήσει και με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζω και ήρθαν να μας δουν και μας είπαν ότι θέλαμε να φωνάξουμε, να μιλήσουμε, να ανεβούμε πάνω στη σκηνή. Που νομίζω πως αυτό είναι μεγαλειώδης να το καταφέρει ο σκηνοθέτης, η ηθοποιή, η ομάδα γενικά. Στο ερώτημα πάντως που έκανες, νομίζω μπορεί να απαντήσει λίγο και ο Θανάση. Ποιο? με το αν ενδεχομένως. Αυτό φταίει η παράσταση ή και το ίδιο το κοινό των Ιωαννίνων είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Είναι ένας συνδυασμός. Το σημαντικό είναι, όπως είπα, ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο μπορεί να είναι θεατρόφιλο, αλλά το μεγαλύτερο βάρος το βάζω στην παράσταση. Mm-hmm. Το βάζω στην παράσταση. Δηλαδή ότι μια παράσταση είναι αυτή η οποία μπορεί να καθυλώσει τον θεατή, να θέλει να επέμβει, να θέλει να μιλήσει, να θέλει οτιδήποτε του βγάζει σαν συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Γιατί το κοινό, όπως και να το κάνουμε, ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια επαρχιακή πόλη. Το κοινό στις επαρχιακές πόλεις, το θεατρόφιλο κοινό, συνήθως είναι συγκεκριμένο. Έτσι. Είναι καλό αν οι παραστάσεις που κάνουμε, αν αυτή η παράσταση θα είναι ένα σκαλοπάτι για να υπάρχει μεγαλύτερο κοινό του χρόνου. Αυτό είναι σημαντικό. Οι καλοί ηθοποιοί, οι καλές σκηνοθεσίες, οι καλές παραστάσεις, ναι, μπορεί να φέρουν περισσότερο κόσμο στο θέατρο. Και σε ένα θέατρο το οποίο και το κοινό του μπορεί να παρασύρει και νέους θεατές να έρθουν να ασχοληθούν και να δουν παραστάσεις. Και ούτως ή άλλως βοηθάει και στους οποίους το έχουμε ξαναζητήσει, Θανάση, Χρυσή και Γκάλ. Δεν το ακούτε προφανώς πρώτη φορά από μένα, απλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Το ότι αυτή είναι και η μαγεία του θεάτρου, εν τέλει, για έναν ηθοποιό, έτσι, που το διαφοροποιεί σε σχέση με άλλες μορφές τέχνης. Κινηματογράφο ή τηλεόραση. Αυτή η αμεσότητα και αυτή η ενέργεια που παίρνεις πάνω από τη σκηνή, φαντάζομαι. Δεν έχω ανέβει στη σκηνή. Συζητήσει εδώ, αφού κάνω.
Να πούμε βέβαια, να μην παραλείψουμε, γιατί έχουμε και άλλους συντελεστές. Oh. Να τους πούμε και αυτούς. Ναι, ναι. Έχω σκοντάκια, γι' αυτό τα λέω. Ναι. Μετάφραση Ξένια Καλογεροπούλου, φυσικά. Ναι. Έχουμε στα σχετικά και στους φωτισμούς τον Ρίτσαρντ Άντωνη. Στα κουστούμια τη Μαρία Καραδελόγλου. Η μουσική είναι του Μάνου Μιλωνάκη. Η κίνηση του Τάσου Παπαδόπουλου. Βοηθός σκηνοθέτη Ανδρέας Παράσχος. Βοηθός σκηνογράφου Σοφία Πατσινακίδου. Είδε εγώ τα 40 τα κάνω, δεν πειράζει. Συνεχίζω. Συνεργάτης δραματουργός Σοφία Ευτυχιάδου. Πώς τους έχουμε πει όλους. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Τους είπαμε. Ναι. Μια... Οι ηθοποιοί συνάδελφοι είπαμε. Ηθοποιοί είπαμε εκτός από τους τρεις. Έτσι, Θανάσης Μιχαηλίδης, Χρυσή Μπαχτσεβάνη, Γκάλε Ρομπίσα. Έχουμε επίσης τη Γιώτα τη Φέστα, τον Γιώργο τον Βεργούλη, Στέλιο Νίνη, Ζωή Ιωαννίδη, Αρτέμις Χαραλαμπίδης, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Γιάννης Κοντός και Λάβρος Γραμματικός. Και φωτογράφησε ένα θεμάδα Q. Ναι, ναι. Και επίσης να πούμε, είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για τα παιδιά πιστεύω ότι συνεργαζόμαστε με, με τη Γιώτα τη Φέστα. Έτσι, η οποία είναι εκτός από. Πολύ καλή ηθοποιός είναι και σαν φίλη ένας πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος. Και πολύ, να τη φιλοξενήσουμε και λες να το πω. Πολύ γενναιόδορο και στη σκηνή και στη ζωή. Mm. Είναι σημαντικό που αναπτύσσετε και σχέσεις μεταξύ σας. Το έχουμε πει, δεν θυμάμαι κάποια στιγμή, Θανάση, που είχατε πάλι παράσταση έτσι με το Διπεθέ. Είναι ευκαιρία τέτοιες παραγωγές που είναι 11 ηθοποιές ή αρκετοί ηθοποιοί, γίνονται και δεσμοί μεταξύ σας και... Πάντα, πάντα. Εγώ να σας φέρω ένα παράδειγμα, όταν είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή, γιατί κάναμε ένα ταξίδι, και είχα την κόρη μου τη Λένια, την οποία πήρα τον Γκάλ τηλέφωνο και του λέω, έλα λέω να γνωρίσεις λέω, τη Λένια. Και μόλις κατέβηκε λέω, Λένια ο ξαδερφός σου. Αυτό επειδή είμαστε θείος και ανιψιό. So, ναι, στο έργο. Και το λέει ο Γκάλ που είναι, ο Γκάλ που είναι, ο ξαδερφός μου που είναι. Το λέει έτσι συνέχεια δηλαδή. Δηλαδή, είναι πραγματικά, δεν θα μπαίνα στην, το να το κάνω αυτό. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Με όλα τα παιδιά. Και, πολύ αγαπημένοι και παρέα συνέχεια και. Βέβαια, απέχουμε λιγάκι ηλικιακά. Σιγά, δεν φαίνεται και, πουθενά. Φαίνεται σε ότι αυτοί κάθονται όλη τη μέρα μέσα. Εγώ βγαίνω συνέχεια. Εντάξει, γενικά είσαι ανήσυχος, Θανάση. Το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε δει και σε εκπομπές εδώ. Και πάνω στη σκηνή, νομίζω. Σε χαρακτηρίζει έτσι αυτή η κοινότητα, αυτή η ενέργεια. Απλά σε αυτό το έργο είμαι λίγο πιο ξαπλωμένος. Εντάξει, για τις ανάγκες του έργου. Δεν είναι κόντρο όμως. Όχι, κόντρα εντάξει. Ηλικιακά είναι λίγο γιατί δεν είμαι και τόσο μεγάλο. Το λέω και μια στιγμή στο έργο. Απλά παίζω τον πιο μεγάλο από τους αντρικούς ρόλους ηλικιακά. Ηλικιακά, σωστά. Ναι, που κάποια σωστά. Στιγμή θα πρέπει να τους παίξω και αυτούς. Και λέω ναι. Είμαι τυχερός που είμαι στο θέατρο ακόμη τόσα χρόνια. Γιατί παιδιά, πολλά παιδιά της ηλικίας μου, μάλλον πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μου, που έχουν φύγει από το χώρο. Καλά, δεν είσαι μόνο τυχερός, το έχεις καταφέρει κιόλας. Εντάξει, ναι. Ναι. Οι καλοί ηθοποιοί και γενικά, εγώ μην το πάμε στο κομμάτι της υποκριτικής, γενικά ένας άνθρωπος που είναι καλός στη δουλειά του πάντα είναι εκεί και γενικά οι ηθοποιοί που είστε και καλλιτεχνικές φύσεις έτσι και αρκετά ανήσυχοι πάντα και θέλετε επιμονή, να κάνετε κάτι. Επιμονή, επιμονή μεγάλη και υπομονή. Επιμονή και επιμονή γιατί τα χαστούκια είναι καταρρυπάς που λένε στη δουλειά μας. Σωστό, σωστό, σωστό. Και εγώ θα το ξαναπώ, το λέω και το ξαναλέω, συνέχεια στην εκπομπή. Τα καλά καμαρίνια παίζουν ρόλο σε μια παράσταση. Το πιστεύω, οπότε αυτές οι δεσμοί που αναπτύσσετε μεταξύ σας και καλές σας σχέσεις βγαίνουν και στη σκηνή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό ενώ τεχνικά, αλλά η άβρα ας πούμε, που μεταδίδεται στο κοινό φαίνεται. Ναι. Όταν ο άλλος δεν μιλάει ας πούμε, στα παρασκήνια και είναι στα μαχαίρια, φαίνεται. Όχι, υπάρχει μεγάλο σεβασμός μεταξύ μας. Δηλαδή... Πραγματικά υπάρχει σεβασμός, γιατί βλέπουμε τη δουλειά που κάνει ο κάθε ένας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, όταν ξέρεις και τι δουλειά κάνει, τι δουλειά μπορεί να έχει κάνει ο Γκάλ, η Χρυσή, η Ιωάννα, η Γιώτα, όλα τα παιδιά δηλαδή. Αν έρθεις πιο πριν ακόμα στα καμαρίνια, θα δεις ότι κάνουν ασκήσεις όλη την ώρα για τις φωνές, για το σώμα κτλ. Εγώ επειδή είμαι λίγο πιο αραπτός, το αποφεύγω και λέω και μου λένε τα παιδιά θα έρθεις να κάνουμε ασκήσεις. Μα αφού όλη την ώρα πρέπει να είμαι λίγο κουρασμένος, γερασμένος. Σωστό, δεν θέλω να έχω ενέργεια. Ισχύει. Λοιπόν, και βέβαια επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος της συνέντευξης, δυστυχώς θα πω γιατί ο τηλεοπτικός χώρος είναι αδέκαστος, ο Θανάσης ξέρει τη συνήθειά μου ότι μου αρέσει να προσπαθώ να ρωτάω, να βγάζω ειδήσεις κλπ. Οπότε απευθύνομαι πρώτα σε εσάς τους δύο και θα αφήσω τελευταίο τον Θανάση. Έχουμε τις παραστάσεις, είπαμε, μέχρι τις 17 Φλεβάρι. Θυμίζω, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ, Κυριακή στις 7, έτσι, στο Καμπέριο φυσικά, θέατρο, εδώ με το Γλάρο. Μετά, τι έχουμε? Μετά πάμε στη Λάρισα,
Ξεκινάμε στις 23 νομίζω έχουμε πρέπει. Άλλαξε. 26 Τρίτη. Τρίτη είναι 26. Μέχρι τις 19 Μαρτίου. Ναι, δηλαδή μέχρι 19 Μαρτίου θα είμαστε στην... Θα είμαστε στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Όποιο δεν προλάβει στα Ιωάννινα. Στη Λάρισα. Κοντά είμαστε, θα πω. Εμένα πολλοί φίλοι μου θα έρθουν από Αθήνα στη Λάρισα. Γιατί ξέρει, είναι λίγο ανάποδα. Να είναι πιο κοντά, του έρχεται πιο κοντά. Από στα Σιχηροπετρικά. Και μετά και από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είναι με το προαστιακό πλέον. Είναι πάρα πολύ κοντά Θεσσαλονίκη Λάρισα. Ενώ από Θεσσαλονίκη Γιάννα είναι με δύο παπούτσια πάνω. Ναι, έχουμε άλλη ιστορία αυτή. Είναι λίγο, ναι. Οπότε. Μετά. Το πρόγραμμά μας λέει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ότι θα είμαστε στο... Υπάρχει περίπτωση να πάμε στη Θεσσαλονίκη για τρεις μέρες. Να παίξουμε εκεί πέρα το Μάιο στο κρατικό. Και μετά την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούνιο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Στην Αθήνα. Τέλος. Εξαιρετικό θέατρο, πήγα το Ταξουδίνα. Πολύ όμορφο. Δεν είχα πάει, παιδιά, παρότι Αθηναίος δεν είχα. Και εμείς ευχόμαστε να πάμε. Άρα ταξιδεύουμε, δηλαδή έχουμε πορεία. Ναι. Και είναι και καλό γιατί ακούγονται και οι δύο πόλεις, έτσι και τα Γιάννα. Φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση και ότι είναι τα δύο, κατά τη γνώμη μου, τα δύο πιο δυνατά διπεθέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και παραγωγικά και με ανθρώπους σημαντικούς και ως συντελεστές, ως διευθυντές, ως ανθρώπους που στηρίζουν γύρω-γύρω το θέατρο και στη Λάρισα και στα Γιάννα. Είναι δουλειά που φαίνεται, γίνεται και φαίνεται. Οπότε εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας καταρχάς. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερες κριτικές. Αν να την κάνω την ερώτηση, μου επιτρέψετε ένα λεπτό. Το οποίο το ρωτάω συχνά-πυχνά. Νομίζω με εσάς δεν το έχουμε συζητήσει. Όταν γίνεται μια κριτική σε μια παράσταση, πόσο σας επηρεάζει, είτε καλή είτε κακή? Η συγκεκριμένη παράσταση έχει πάρει θεραπευτικές κριτικές, όχι απλά καλές, αλλά... Το θέμα είναι... Εντάξει, είτε καλή είτε κακή, το θέμα είναι τι δουλειά έχεις κάνει. Τη δουλειά την ξέρεις. Την έχεις κάνει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι... Εμένα προσωπικά δεν με αφήνει κάποια κριτική να ξεφύγω από αυτό που έχω δουλέψει. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχω δουλέψει 2,5 και 3 μήνες ένα έργο, και αν δεν είναι μόνο οι 2,5 και 3 μήνες, γιατί όπως είπα, αυτό το έργο δουλεύεται μέσα μας από τα χρόνια μας που ήμασταν ακόμα στη σχολή. Δεν νομίζω ότι κάποια κριτική μπορεί να είναι τόσο δυνατή, τόσο είτε καλή είτε κακή, που να μπορέσει να σε επηρεάσει. Απέναντίας μπορεί να σε βοηθήσει ή να σε φορτώσει λιγάκι, λίγο παραπάνω ευθύνη και σκέψη από αυτό που νομίζεις. Αλλά έχεις αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και έχεις κουραστεί τόσο πολύ, έχεις σκεφτεί τόσο πολύ, έχεις παιδέψει και έχεις παιδευτεί. Έχεις παιδέψει ανθρώπους άλλους και έχεις παιδευτεί και εσύ από τους άλλους ή έχεις παιδέψει τον εαυτό σου, που δεν νομίζω ότι μπορεί να σου κάνει κάτι, μια κριτική η οποία δεν ξέρεις πρώτα απ' όλα αν είναι καλοπροαίρετη ή αν δεν είναι. Αν είναι κακοπροαίρετη ή αν δεν είναι. Ή έτσι. Και από πού έρχεται. Μια κριτική που έρχεται από έναν απλό άνθρωπο που μπορεί να σου πει, ξέρεις, δεν κατάλαβα, είναι πολύ πιο... Υποδομητική, ας πούμε. Ναι, από ότι να σου πει ένας κριτικός θεάτρου ότι ξέρεις αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και πάλι λέγοντας, ή ένας γνώστης του θεάτρου. Γιατί η γνώση του θεάτρου, κατά τη δικιά μου την γνώμη, είναι εντός εισαγωγικών γνώσης του θεάτρου. Γιατί γνώση του θεάτρου, κατ' επέκταση, σημαίνει και γνώση της ζωής. Αν είναι και γνώση της ζωής, ποιος είναι αυτός που είναι γνώση της ζωής? Να μου τη μάθει και εμένα. Σωστό. Ναι, ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά, επειδή αυτή τη δουλειά την κάνουμε για να την εκθέτουμε στον κόσμο, καθείς είτε γράφει μια κριτική, είτε έρχεται και μας κάνει μια κριτική ως θεατής, είναι καλοδεχούμενο αυτό που θα πει. Φυσικά μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί όμως και να σε κλειδώσει βέβαια, αν αιμονικά σταθείς στα, ας πούμε, κακώς κείμενα, αλλά... υποτίθεται ότι την κάνουμε για να εκτιθέμεθα καθημερινά, κάθε δευτερόλεπτο. Και εγώ νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε. Αλλά με ένα μέτρο για να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, για ποιο λόγο γίνεται και ειδικά όταν γράφεται κάτι που είναι προς συζήτηση και ζητά, ας πούμε, μια κριτική από κάτι να αλλάξουμε κάτι.
πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς μεταξύ μας και σε σχέση με τις επιλογές που έχουμε κάνει για το πώς θα παρουσιάσουμε ένα έργο. Mm-hmm. Γιατί αν ήταν κάθε φορά που κάποιος λέει ότι κάτι δεν είναι ωραίο, εμείς να το αλλάζουμε, καλήκαμε. Yeah. Αυτά δεν γίνονται. Αλλάξει τη μουσική, να αλλάξει. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Να είναι πιο ψηλό σε σόρι, να είναι πιο κοντό, να είναι πιο αυτό. Δηλαδή. Εξάλλου μας έχει πει και ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος ότι ό,τι σας λέει ο κόσμος και τα λοιπά και σας βάζει σε σκέψη, θα ήθελα να το συζητάμε μεταξύ μας για να δούμε αν συμφωνούμε ή αν διαφωνούμε. Σωστά. Γιατί υπάρχει μια γραμμή στην παράσταση. Ακριβώς. Υπάρχει μια γραμμή και υπερασπιζόμαστε. Ναι, εμείς την υπερασπιζόμαστε και την εκθέτουμε. Η σκέψη ότι υπάρχει η γραμμή της μουσικής, η γραμμή του σκηνοθέτη, η γραμμή των ηθοποιών, η γραμμή των ρόλων, η γραμμή της ζωής του Τσέχοφ, του συγγραφέα, το τι συνέβη και τότε, τι έγινε μετά, όλα αυτά. Εμείς όλα αυτά τα δουλεύουμε και τα δουλεύουμε ακόμα. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πέμπτες, Παρασκευές, Σάββατα και Κυριακές. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 9 ώρα το βράδυ, Κυριακή, 7 το απόγευμα, μέχρι και τις 17 Φεβρουαρίου στο Καμπέριο, για να δούμε όσοι δεν έχουμε δει την παράσταση. Και βέβαια θα πω στο επανειδήν, με το Θανάση είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπούμε. Μακάρι. Και με εσάς, παιδιά, εύχομαι να τα ξαναπούμε, είτε στα πλαίσια πάλι στις συγκεκριμένες παράστασεις, είτε σε κάποια άλλη εκπομπή να ανοιχτεί και θα χαρώ να πούμε ακόμα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ.